μαμά σας είναι η καλύτερη μαγείρισα του κόσμου. Έλα τώρα, όταν θέλεις, είσαι πολύ ειλικρινής. Ναι, αλλά δεν φάγατε. Όχι, και δεν φάγαμε, δύο πιάτα καταπρόθεσα. Εσύ εντάξει, αλλά τα παιδιά. Φάγαμε, μαμά. Μήπως δεν σας άρεσε. Μας άρεσε, αλλά χορτάζαμε. Σε παρακαλώ, μην μας πεις πάλι για τα παιδιά που πεινάνε. Και αν σκάσουμε από το φαΐ, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα του υποσιτισμού. Μα έμεινε τόσο, είναι κρίμα να το πετάξουμε. Έχετε όλοι δίκιο. Αλήθεια! Ναι, καταναλώντας περισσότερο, δεν σημαίνει πως θα λύσουμε το πρόβλημα του υποσιτισμού. Άκουσε, μαμά. Από την άλλη, είναι κρίμα να πετάμε τόσο φαγητό στα σκουπίδια. Είναι μεγάλη σπατάλη. Επιτέλους, ένας άνθρωπος που να νοιάζεται για το πορτοφόλι μου σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι. Επιπλέον το κύριο από εδώ το βλέπω ως μέλος της οικογένειάς μας. Μα τι θέλετε επιτέλους, να σας αφήσω νηστικούς εδώ μέσα. Όχι φυσικά. Αλλά όταν μαγειρεύουμε πρέπει να υπολογίζουμε πόσοι και πόσο θα φάνε. Έτσι κάνουμε οικονομία και παράγουμε λιγότερα σκουπίδια. Και μην ξεχνάτε, το καλύτερο σκουπίδι είναι αυτό που δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο τσάι. Του βουνού. Για πέστε μου τώρα, αγαπητοί μου. Πείτε μου. Το φαγητό που περισσεύει, τι το κάνετε? Τι πάθατε? Μια ερώτηση έκανα. Θα το φάτε απόψε, αύριο το μεσημέρι? Μα όχι. Η μάνα μου εμένα δεν με έμαθε να τρώω ξανά ζεσταμένο φαΐ. Η πεθερά που σας έλεγα. Μα θα τρώμε όλη μέρα το ίδιο φαγητό. Αυτοί, κυρία μου, είναι οι άντρες της ζωής μου. Και ποιος θα φάει το έξτρα φαγητό? Ο κάλογος, φυσικά. Τι? Την αλήθεια λέω. Μα να μην περισσέψει λίγο φαγητό στο κυπριακό τραπέζι. Θέλετε να μου πάρουν την υπηκότητα, τέλος πάντων. Αυτό είναι μέρος των παραδόσεών μας. Ναι, αλλά κάποιες παραδόσεις πρέπει να αλλάζουν. Σκεφτείτε πόσο σκόπος, ενέργεια και πρώτες ύλες χρειάστηκαν για να έρθει το φαγητό στο σπίτι σας. Είναι κρίμα να καταλήξει στα σκουπίδια. Οπότε από αύριο λιγότερο φαΐ. Όχι λιγότερο φαΐ κατά ανάγκη. Λιγότερες πατάλες και λιγότερα σκουπίδια. Ξέρετε ποια είναι η κύρια αιτία των προβλημάτων σας σε αυτό το σπίτι? Αν με ρωτάτε, θα σας πω η πεθερά μου. Αλλά επειδή εσείς θέλετε να μου πείτε το δικό σας, σας ακούω. Ο υπερκαταναλωτισμός σας. Ο δικός μου. Και όλης της οικογένειας. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείτε συνειδήσεις και τρόπο σκέψεως στα παιδιά σας, που αύριο μεγαλώνοντας θα κάνουν ακριβώς τα ίδια. Τι έκανα εγώ, η άμυρη μάνα. Πρέπει όλοι μας να σταματήσουμε αυτό το σύνδρομο αρχοντοχωριατισμού που έχουμε, που προσπαθούμε να αποδείξουμε την οικονομική μας άνεση με την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουμε. Σιγά, εδώ σας έχασα λίγο. Να το πάρουμε ξανά από την αρχή. Θέλω να πω πως μας αρέσει να φτιάχνουμε περισσότερο φαγητό, ακόμα και αν ξέρουμε πως θα το πετάξουμε, μόνο και μόνο για να μας πουν τσιγκούνιδες. Σωστά? Ναι, αλλά έτσι μας μάθουν, κύριέ μου. Επίσης, θέλουμε να αγοράζουμε μεγάλες συσκευασίες μόνο και μόνο για να αποδείξουμε στους άλλους πως έχουμε οικονομική άνεση και μας αρέσει να ξοδεύουμε. Σωστά? Σωστά, αλλά ξέρετε τι είναι να έχεις την άλλη κάθε πρωί στο γραφείο να σου κάνει επίδειξη με κάτι ψώνια να που φωνάζουν? Τα δικά μου, κύριε, τόσα χρόνια είναι στο μιούτ. Αλήθεια, έχουν τόση αξία όλα αυτά? Εδώ μιλάμε για το μέλλον μας, για την ποιότητα ζωής που έχουμε σήμερα και αυτήν που θα έχουν τα παιδιά μας αύριο. Καλά. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή εγώ, να, κάποιες φορές είμαι έτσι λιγάκι επιμένη. Τι? Τίποτα, άστο. Ο υπερκαταναλωτισμός δημιουργεί το μεγαλύτερο έξοδο και κατά συνέπεια τη μεγαλύτερη ποσότητα σκουπιδιών. Κλείστε αυτή τη τηλεόραση, φτάνει πια αυτά τα σκουπίδια. Τι είπα πάλι? Συχνά ακούμε πως η πρόληψη είναι καλύτερα από τη θεραπεία. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και τη λογική αυτής της πρότασης, αλλά και την αναγκαιότητά της. Το καλύτερο σκουπίδι είναι αυτό που δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Επειδή όμως, με το σημερινό τρόπο ζωής, η παραγωγή σκουπιδιών έχει γίνει ρουτίνα, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη μείωσή της. Δεν είναι δύσκολο. Είναι και αυτό μια πρόληψη. Προσπαθούμε σήμερα για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Για όλους μας.